Καλησπέρα. Χαίρετε. Είναι το βραδινό vlog του Σαββάτου 26 Δεκεμβρίου 2020, που είναι η επόμενη μέρα, η δεύτερη μέρα του Χριστουγέννων. Boxing Day το λένε οι Εγγλέζοι. Όπως εξηγήσαμε στο πρωινό μας το live, ονομάζεται Boxing Day γιατί είναι η μέρα που οι πλούσιοι έβαζαν σε κουτιά, boxes, δώρα και έστελναν στους φτωχούς. Και η μέρα που οι υπηρέτες έπαιρναν άδεια από τα αρχοντικά των πλουσίων αφεντικών τους για να βάλουν σε κουτιά δώρα και να πάρουν στις οικογένειες τους. Άρα είναι τα Χριστούγεννα των φτωχών, τον Boxing Day. Και θα κάνουμε τώρα, θα διαβάσω τώρα, θα κάνουμε και στα ελληνικά το vlog που κάναμε το απόγευμα στα αγγλικά. Αγαπητέ πρώην, χριστουγεννιάτικο μήνυμα. Είναι ένα καταπληκτικό θέμα. Σήμερα το πρωί, μεσημέρι, μετά που τελείωσε το πρωινό vlog που, επειδή δεν είχα βγάλει πρωινό vlog, έκανα live, μπορείτε να το βρείτε στο κανάλι, ετοιμαζόμουν για να γυρίσω το απόψινό το βίντεο και έρχεται αυτό το mail από μια φίλη από το κανάλι, την οποία την ξέρω. Την ξέρω με την έννοια ότι έχουμε επικοινωνήσει ξανά στο παρελθόν, πριν 2 χρόνια. Και μάλιστα πριν 2 χρόνια είχαμε κάνει και μια εκπομπή από το Θέκλα Μιλάμε Νυχτά, με το θέμα της που μας είχε στείλει, που είχε τίτλο «Χαμένη αυτοπεποίθηση και μοναξιά». Είναι μια γυναίκα λίγο μετά τα 50, η οποία είναι μόνη, ελεύθερη. Μας έγραφε τότε ότι ζούσε με τη μητέρα της, που είναι στο ίδιο κτίριο η μητέρα της, η οποία ήταν μεγάλη σε ηλικία και ταλαιπωρημένη, και ότι την ενοχλούσε η μοναξιά, και ότι ήταν πεσμένη η αυτοεκτίμησή της και η αυτοπεποίθησή της, και είχαμε κάνει θέμα τότε για τους ανθρώπους οι οποίοι από μια ηλικία και μετά δεν έχουν συντροφικότητα και οι κοινωνικές αντιλήψεις, αλλά και ο τρόπος που βλέπουν οι ίδιοι τον εαυτό τους πολλές φορές, αλλά και η πραγματικότητα του να μην έχεις άνθρωπο να μιλήσεις, να επικοινωνήσεις, να μοιραστείς πράγματα, πώς μπορεί να σου ρίξει την αυτοπεποίθησή σου, την ερωτική αυτοπεποίθηση κυρίως, αλλά και την προσωπική. Λοιπόν, μου γράφει τώρα 2 χρόνια μετά. Αγαπημένη μου Θέκλα, 2 χρόνια μετά ξαναβρισκόμαστε εδώ. Καλώς όρισες και χρόνια πολλά. Είσαι πάντα στη ζωή μου, γιατί βλέπω τα βίντεο σου πολύ τακτικά και εξακολουθώ να σε θαυμάζω, να σε αγαπώ, να σε εκτιμώ απεριόριστα. Και εσύ εξακολουθείς να μου διδάσκεις, να μου ανοίγεις δρόμο, αλλά και τα μάτια. Ευχαριστώ τόσο πολύ. Έκανα μια σχέση με έναν άνθρωπο 17 χρόνια μικρότερό μου. Μέχρι εδώ καλά τα ακούω τα πράγματα. Και από την πρώτη στιγμή έδειχνε να κλωτσάει για το θέμα διαφοράς ηλικίας. Είναι αυτός μικρότερός μου, μας το λες για δεύτερη φορά στην ίδια πρόταση ότι είναι μικρότερός σου. Και επειδή εγώ είμαι ήδη στην εμμηνόπαυση, αυτός φέτος μόλις ακούμπησε τα 39 μου εξέφρασε πως θα ήθελε να κάνει τη δική του οικογένεια. Η σχέση μας ξεκίνησε πριν 1 χρόνο. Έχουμε πολλά κοινά στον τρόπο σκέψης, στον τρόπο που απολαμβάνουμε τη ζωή, βιβλία, σινεμά, εκδρομές, κρασί, καλό φαγητό. Είχαμε μια ανεπανάληπτη χημεία στα σώματά μας και κάναμε καταπληκτικό σεξ, αλλά δεν έφταναν όλα αυτά. Γιατί οι πεποιθήσεις που έχει ο άνθρωπος, αυτός του στερούν το δικαίωμα να χαρεί, να απολαύσει και να έχει ευγνωμοσύνη για το δώρο που ήρθε στα χέρια του και στη ζωή του. Στην αρχή ήταν ενθουσιασμένος μαζί μου γιατί δεν είχε ξανά τέτοια σύντροφο, γιατί δεν είχε ξανά τέτοια σύντροφο και ούτε θα ξανά έχει, σου το υπογράφω. Και μετά τους 2 μήνες άρχισαν τα παρατράγουδα. Ήθελε με πόνο ψυχής του να τελειώσουμε για να κάνει οικογένεια. Ναι. Μέχρι τα 38 του δεν είχε κάνει οικογένεια και περίμενε τα 38 του να σε γνωρίσει εσένα για να κάνει οικογένεια. Έβλεπε πόσο τον αγαπούσα, τον εκτιμούσα και τον ήθελα. Δεν τον ενδιέφερε. Ο εαυτούλης του μόνο. Ότι έχει στο μυαλουδάκι του μόνο τον ενδιέφερε. Το δικό του θέλω ήταν πάνω απ' όλα. Εγωκεντρικός, αυτό σκέφτηκα. Και έτσι θελικός. Έτσι θέλω, αυτό θα κάνω. Ποτέ του δεν με γνώρισε στην οικογένειά του. Είναι πώς να σε γνωρίσει, είσαι 17 χρόνια μεγαλύτερη. Είσαι πάρα πολύ μεγάλη. Θα πάθουν σοκ τα πλάσματα. Ζει με τη μητέρα του που είναι υπερήλικας
Και στον κάτω όροφο είναι η αδερφή του και ο γαμπρός του, οι οποίοι είναι ευτυχισμένα παντρεμένοι χωρίς παιδιά. Ο άνθρωπος αυτός έχασε τον πατέρα του στην εφηβεία και αυτό τον ένωσε πολύ με την υπόλοιπη οικογένεια. Είναι ίσως προσκολλημένος με την υπόλοιπη οικογένεια, μπορεί όμως να έχει και ένα τραύμα από την απώλεια του πατέρα στην εφηβεία, το οποίο επειδή προφανώς δεν έχει κάνει ψυχοθεραπεία, να του έχει παραμείνει. Γιατί οι απώλειες, όταν αντιμετωπίζονται ψυχοθεραπευτικά, γίνονται δυνάμεις. Όταν όμως μένουν ως τραύματα εκεί πέρα, τα οποία είναι πρόχειρα σκεπασμένα, αλλά εξακολουθούν από κάτω να έχουν σύψει, τότε σου κάνουν πολύ ζημιά. Χωρίζαμε για 2 μήνες και μετά πάλι μαζί. Άλλες φορές με σεξ, άλλες μόνο φιλία. Κορί, πώς αντέχετε, πώς μπορείτε. Μας θέλει μια, το θέλουμε 10, είπαμε. Μην είμαι και 1000. Εγώ δεν άντεχα αυτή την ταλάντευση, αλλά επειδή μεσολάβησε ο θάνατος της μητέρας μου, ήθελα να έχω επαφή μαζί του, γιατί ήμουν αδύναμη και πολύ ευάλωτη. Και η απώλεια, ο θάνατος, μας κάνει να επιζητούμε τη σύνδεση, έστω και αν είναι με έναν άνθρωπο ο οποίος μας πληγώνει. Μας πληγώνει. Ακόμη και με το «ας τα ξαναβρούμε μόνο για φιλία» είναι πληγωτικό αυτό. Ένας έρωτας. Ένας έρωτας δεν μπορεί να ξεπέσει σε φιλία. Εκπίπτει ο έρωτας όταν γίνεται φιλία. Εκπίπτει, ξεπέφτει. Το καλοκαίρι ξανασμίξαμε και ερωτικά, αλλά αυτό κράτησε για λίγο διάστημα, γιατί και πάλι κάτι έγινε και αποχωριστήκαμε. Πάλι πια αφορμή βρήκε αυτός και αποχωριστήκατε. Δεν το άντεχε να είστε σε σχέση. Του έδινα χώρο και χρόνο χωρίς καθόλου επαφή για να σκεφτεί, να αποφασίσει, ενώ εγώ υπέφερα. Κακός! Δεν υποφέρουμε για κανέναν γκόμενο, για καμία γκόμενα βουβά. Για κανέναν άνδρα, για καμιά γυναίκα δεν υποφέρουμε βουβά. Από τη στιγμή που μπαίνουμε σε σχέση με έναν άνθρωπο και μοιραζόμαστε πράγματα τόσο σπουδαία όπως την καρδιά μας, την ψυχή μας, το μυαλό μας και το κορμί μας, ό,τι συναισθήματα έχουμε τα λέμε, ό,τι σκέψεις έχουμε τις λέμε. Και το πολύ πολύ να φύγει πιο νωρίς αυτός ή αυτή που θα μας ταλαιπωρήσει για ένα χρόνο και μετά θα φτάσουμε στο σημείο να το διώξουμε εμείς. Ή θα μας αναγκάσει να τον την διώξουμε στο τέλος. Μη δίνετε χώρο και χρόνο σε ανθρώπους που σας έχουν αποδείξει από την αρχή, γιατί αυτός είπε ότι από την αρχή κλώτσαγε για την ηλικία και από τους 2 μήνες και μετά έκανε παρατράγουδα. Αλλά σε καταλαβαίνω, κόρη μου, σε καταλαβαίνω, γιατί είχες την απώλεια της μάνας σου, η πανδημία, όλα αυτά. Σε καταλαβαίνω. Ξανασμίξαμε χωρίς ερωτική επαφή αυτή τη φορά το φθινόπωρο. Μάλιστα νόσησε με κορονοϊό και όλο αυτό το διάστημα το περάσαμε κρεμασμένοι στο τηλέφωνο. Μιλούσαμε για 3-4 μέχρι 6 ώρες τη μέρα. Μάλιστα, μας χρειάζεται να σε έχει εκεί. Ερυθροστραβρίτης θα είπαμε. Και όπως τόνιζε εκείνος, με έβλεπε φιλικά και μόνο. Μην καταδέχεστε οι έρωτές σας να εμπίπτουν σε φιλίες. Ας μην καταδεχόμαστε οι έρωτές μας να εμπίπτουν, να εκπίπτουν σημαίνει ξεπέφτουν, στην καθαρεύουσα την αρχαιοελληνική, να εκπίπτουν οι έρωτές μας σε φιλίες. Η έρωτας είναι η φιλία, δεν γίνεται να είναι έρωτας και μετά να γίνει φιλία. Ώσπου μια μέρα έφτασε ο κόμπος στο χτένι και ένιωσα να παίζουμε με τα κουβαδάκια στην ακροθαλασσιά. Βεβαίως παίζατε. Νευρίασα που έχανα τόσο χρόνο, που είχα προσδοκία και εκείνος πετούσε τον αετό του. Με ξεγράφεις τέλεια, φίλε να δω, τέλεια. Νευρίασα. Τι ωραίες εικόνες. Ώσπου μια μέρα έφτασε ο κόμπος στο χτένι και ένιωσα να παίζουμε με τα κουβαδάκια στην ακροθαλασσιά. Νευρίασα που έχανα τόσο χρόνο, που είχα προσδοκία και εκείνος πετούσε τον αετό του. Βλέπετε πόσο πλούσια είναι η ελληνική γλώσσα. Όταν μετάφραζα, ή πόσο κακή μεταφράστρια είμαι εγώ, γιατί όταν μετάφραζα αυτό στα αγγλικά δεν βγήκε αυτή η υπέροχη εικόνα. Σήμερα, 26/10 του 20, Boxing Day, την επομένη των Χριστουγέννων, του έγραψα αυτό τον αποχαιρετισμό. Γνωρίζοντας πως οι πεποιθήσεις μας είναι μια ταφόπλακα που μας εγκλωβίζει τόσο πολύ που δεν μπορούμε να σκεφτούμε και να δράσουμε ελεύθερα. Θέκλα μου, σε ευχαριστώ που διάβασες ως εδώ. Τώρα κάνε λίγη υπομονή να διαβάσεις και τον αποχαιρετισμό μου προς τον πρώην μου. Σήμερα είναι 26 Δεκέμβρη και έχουμε να μιλήσουμε 2 εβδομάδες. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα επέλεγες να μην μου ευχηθείς τα γενέθλιά μου πριν μια εβδομάδα και κατόπιν τη μέρα του Χριστουγέννου, δηλαδή χθες.
επέλεξες μια σιωπή που δεν ήταν απλά σιωπή, ήταν μια πολύ ηχηρή αδιαφορία, μια περιφρόνηση, μια απόφαση που την πήρες μόνος σου και με πλήγωσε πολύ. Δεν σκέφτηκες ότι ακόμη και τώρα μπορείς να μου δώσεις έστω και μια μικρή χαρά, γνωρίζοντας πως είμαι ολομόναχη αυτά τα ιδιαίτερα Χριστούγεννα που όλοι μας ζούμε. Για μένα ένας λόγος παραπάνω, που είμαι μόνη με ένα σκυλί στο σπίτι, χωρίς τη μάνα μου, χωρίς κανένα άλλο, χωρίς την επιλογή να είμαι με τους συγγενείς μου, την ευρύτερη οικογένειά μου. Ενώ αυτός μένει εκεί με τη μάνα του, την αδερφή του, τον καμπρό του. Πραγματικά με συγκλώνει σε αυτή η στάση σου. Κάνεις ό,τι μπορείς για να με προκαλέσεις, να σε διαγράψεις οριστικά από τη μνήμη μου, από την καρδιά μου, από τη ζωή μου. Αυτό κάνει. Τι δηλώ, τι λίγο πράγμα. Να μην έχει το θάρρος να σου πει, αγάπη μου, δεν είμαι αρκετός, δεν έχω αρκετά αρχίδια, είναι αλαφριά τα guts μου. Δεν έχω τέτοια πεπόνια για να σ' αγαπήσω, οπότε αποχωρώ. Εγώ σέβομαι έναν άνθρωπο να έρθει να μου πει, δεν έχω τη δύναμη να σ' αγαπήσω, γι' αυτό αποχωρώ. Όχι να κάνει αυτό το ghosting και αυτή τη χρησιμοποίηση κιόλας, γιατί σε χρησιμοποίησε όταν ήταν άρρωστος με κορονοϊό. Με πονάς. Πριν από λίγο άναψα τον τσάκι και πήγα στον καναπέ για να δω τη σειρά που βλέπω. Παρατήρησα καθώς έπινα τον καφέ μου. Να, καφές. Καλά με βλέπω σήμερα, είμαι άλλο χρώμα το φουστάνι, άλλο χρώμα πίνακας από πίσω, άλλο χρώμα το φλιντζάνι, άλλο χρώμα τα σκουλαρίκια. Είμαστε λίγο boxing day σήμερα, μποξοκατάσταση. Παρατήρησα καθώς έπινα τον καφέ μου ότι δεν άναψε καλά η φωτιά και ότι έπρεπε να σηκωθώ να βάλω ίσως κι άλλο προσάναμα για να τη ζωντανέψω. Και όσο το άφηνα για λίγο αργότερα, μιας και είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό που έβλεπα, έλεγα στον εαυτό μου «σε λίγο θα σηκωθώ». Και όσο βάστηξε αυτή η αναβολή, ήμουν αφοσιωμένη στην έκβαση της σειράς, ώσπου ξαφνικά βλέπω μια πελώρια φλόγα και έπειτα πολλές ακόμη να φωτίζουν τα διόρθια ογκώδη ξύλα που είχα τοποθετήσει στη γωνία του τζακιού. Έτσι ξαφνικά, αναπάντεχα. Αυτός ήταν ο συμβολισμός που μέσα μου με κρατούσε τόσο καιρό κοντά σου. Σκεφτόμουν πως μια μέρα θα αντιλαμβανόσουν τι ήρθα να κάνω στη δική σου ζωή και κατ' επέκταση στη δική μας, την κοινή ζωή. Σου έδωσα άπειρες ευκαιρίες να το νιώσεις, να το σκεφτείς, να το αναλογιστείς και να το επεξεργαστείς. Δυστυχώς κανένα αποτέλεσμα και πολύς χαμένος χρόνος. Που είχε μέσα του ελπίδα, πίστη, άπειρη αγάπη και προσδοκία. Είχε τα περισσότερα από όσα έχω ονειρευτεί για τον άνθρωπο που θα περνούσα τη ζωή μου μαζί. Δεν τα είχε όλα όμως. Το πιο βασικό δεν είχε τη δική σου δύναμη ψυχής. Γιατί και για μια γυναίκα είναι δύσκολο να αποδεχτεί ότι θα έχει ένα σύντροφο που να είναι σχεδόν 2 δεκαετίες μικρότερός της. Και η γυναίκα πρέπει να ξεπεράσει κάποια κοινωνικά στερεότυπα για να είναι με έναν άνδρα 17 χρόνια μικρότερό της. Όμως τελικά δεν το ήθελες τόσο πολύ όσο εγώ. Βεβαίως δεν το ήθελε. Νοείται. Και αυτό άργησα πολύ να το αποδεχθώ. Δεν θα τολμούσες να κάνεις κάτι ακραίο, κάτι διαφορετικό από αυτά που είχες ως πρότυπα μέχρι πρότινος. Τι να τον κάνεις τέτοιον άνδρα που δεν μπορεί να ξεφύγει από την πεπατημένη. Τι αν τον κάνεις. Και σε αυτό ήμουν άτυχη. Αν ζούσαμε σε μια άλλη χώρα με άλλη νοοτροπία, θα ήταν το τελευταίο που θα σε απασχολούσε αυτό. Τι θα πει η μάνα σου ή η αδερφή σου. Το ξέρω μέσα μου ότι θα μπορούσα να σε κάνω έναν πλήρη και ευτυχισμένο άνθρωπο. Είχα ονειρευτεί να παίρναμε ένα ή και δύο παιδιά να υιοθετήσουμε, για να συμπληρώσουν την ευτυχία μας και να νιώσουμε άνθρωποι εντός εισαγωγικών που κάνουν ένα πολύ αξιόλογο κοινωνικό έργο. Και έτσι θα ήταν. Στα δικά μου μάτια και στα δικά μου σταθμά, όχι στα δικά σου. Σ' αγάπησα βαθιά και αληθινά και ήμουν διατεθειμένη να δοκιμάσουμε μια κοινή ζωή χωρίς ίχνος καταπίεσης, με μεγάλη διάθεση ελευθερίας στα δικά σου θέλω, μα και στα δικά μου. Σήμερα θέλω να σε αποχαιρετήσω, αγαπητέ πρώην. Να σου πω πως λυπάμαι πολύ που υπήρξες τυφλός για να δεις ποια θα έχεις δίπλα σου και αισθάνομαι μια μεγάλη αδικία που έγινε όλο αυτό στη ζωή μου και αναστατώθηκα και ταράχτηκα και νιώσα απόρριψη, αλλά και μεγάλο ενθουσιασμό και ελπίδα και παρόρμηση και ονειρεύτηκα μια άλλη ζωή, πιο χαρούμενη, πιο ανέλεμη, πιο ανέμελη, πιο ευτυχισμένη από αυτήν που ζούσα. Δεν ήσουν η ευκαιρία μου. Δεν ήσουν αυτός που θα ονειρευτεί μαζί μου. Αγάπη μου, αν ο άλλος είναι αυτός που θα ονειρευτεί μαζί σου, φαίνεται από την αρχή.
Δεν ήσουν αυτό που θα παρατούσε τις πεπιθήσεις του για να ακολουθήσει ένα δρόμο χαράς και ολοκληρωμένης αφοσίωσης και αγάπης. Δεν ήταν. Είναι λίγος ο άνθρωπος, κόρη. Είναι λίγος. Όχι λίγος σε χρόνια, λίγος σε δυνάμεις, ψυχικές και αντοχή. Δεν ξέρω γιατί όλα αυτά έπρεπε να τα ανακαλύψω μετά από πολλά δάκρυα, από πόνο εγκατάληψης, από ένα γιατί που ούτε τώρα μπορώ να απαντήσω. Δεν ξέρω γιατί ήρθε στη ζωή μου, ούτε μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι πήρα ένα μάθημα και ότι το χρειαζόμουν. Ό,τι το χρειαζόσουν, το μάθημα που πήρες, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όπως χρειαζόμουν και εγώ τα μαθήματα που πήρα το 2020, όπως χρειαζόμαστε και όλοι τα μαθήματα που παίρνουμε. Γιατί δεν τα χρειαζόμαστε, δεν θα τραβούσαμε, θα τα ελκούμε στη ζωή, δεν θα τα ελκύαμε στη ζωή μας. Βεβαίως και τα χρειαζόμαστε. Ήθελες τα και έπαθες, τα λένε στην Κύπρο. Τα χρειαζόσουν και τα έπαθες. Χρειάζομαι έναν άνθρωπο να μου πει: μην ανησυχείς, είμαι εδώ. Παιδιά, εγώ γιατί δεν το χρειάζομαι αυτό. Πραγματικά, εγώ το φοβάμαι να μου πει κάποιος: μην ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ. Πραγματικά το φοβάμαι, γιατί μπορεί να μην ανησυχώ και να μείνω και να αφαιθώ και να εκπέσω. Για να χρησιμοποιήσουμε το ρήμα που είπαμε πριν. Λέει: φίλοι, χρειαζόμουν έναν άνθρωπο να μου πει: μην ανησυχείς, είμαι εδώ. Τίποτε άλλο. Ήθελα μόνο να με αγαπάει και να έχουμε κοινά όνειρα. Ούτε σ' αγαπούσε, γιατί η αγάπη όλα τα ξεπερνάει, ούτε είχατε κοινά όνειρα. Ούτε καταφέρατε τουλάχιστον να μοιραστείτε τα όνειρά σας. Εσύ του είπες ότι ήσουν αντιθυμένη να υιοθετήσεις παιδιά. Δεν μας λες αν του είπες. Ούτε τα χρήματα με ενδιαφέρουν, ούτε η κοινωνική τάξη, ούτε η εξωτερική εμφάνιση, ούτε η περιουσία, ούτε η ηλικία. Και εδώ θα υποθέσω αυτό που είναι ξεκάθαρο, ότι έχεις χρήματα εσύ, ότι έχεις κοινωνική τάξη, ότι έχεις ωραία εξωτερική εμφάνιση, ότι έχεις περιουσία. Και το πρόβλημά σου είναι η ηλικία. Το πρόβλημά σου όσον αφορά αυτόν. Η καρδιά μου ήταν διψασμένη για εκείνη τη σπίθα που θα ζωντάνευε τη δική μου φλόγα και θα ανάβαμε μαζί τον τζάκι της ζωής μας. Κάθε μέρα ανάβω τον τζάκι γιατί μου κάνει παρέα, γιατί κοιτάζω τις φλόγες και ίσως έτσι μένουν αναμμένες και οι δικές μου φλόγες που δεν σταματούν ποτέ να είναι ζωντανές και να μου ζεσταίνουν την καρδιά μου και το σώμα μου. Δεν θέλω να σβήσει φλόγα που έχω μέσα μου για να γίνω, καλύτερος άνθρωπος, πιο χρήσιμος και πιο χαρούμενος. Έχεις φλόγα μέσα σου που καίει ώστε να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος, πιο χρήσιμος και πιο χαρούμενος. Δεν ξέρω αν οι 800 περίπου λέξεις που αράδιασα μαρτυρούν το πώς αισθάνομαι τώρα, αλλά είχα μια ανάγκη να τις αποτυπώσω και να μείνουν στο χρόνο για να θυμάμαι πως ήταν τα φετινά μου Χριστούγεννα. Και πολύ καλά έκανες που το γράψες και μπορεί αυτός ο τύπος να μην καταλάβει και τίποτα από αυτά που του γράψες, αλλά για σένα αυτό το κείμενο που μένει εκεί είναι σπουδαίο μνημείο, αλλά και για μας που κάνουμε ένα τόσο ωραίο vlog. Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη που μπορώ να αισθάνομαι, να γελάω, να κλαίω, να ονειρεύομαι, να τα καταφέρνω, όχι μόνο να επιβιώνω ή να διεκπεραιώνω, μα και να ζω ουσιαστικά και ενσυνείδητα με τα πάνω και τα κάτω. Να έχω ανθρώπους που πραγματικά με νοιάζονται και με αγαπούν. Ένα υπέροχο σκύλο που με λατρεύει, ένα όμορφο σπίτι να με φιλοξενεί. Νιώθω ευγνωμοσύνη για όλα αυτά τα μικρά πράγματα που έχω καταφέρει, για όλα όσα απολαμβάνω, για όλα όσα με ευλογούν και όλες τις μικρές στιγμές που απαρτίζουν τη μέρα μου, τη σκέψη μου, τη ζωή μου. Αγάπη μου, τι ήθελες εσύ με αυτό το μίζερο? Δεν θα πάψω ποτέ να χαμογελάω, ακόμη και στα μεγαλύτερα μου σκοτάδια. Πρέπει να γράψεις εσύ, είσαι φοβερή. Η μουσική θα τη λύγει σαν μαλακή κουβέρτα σε κάθε μου βήμα και η μεγαλύτερη μου παρέα θα είναι το σινεμά και τα βιβλία. Έτσι μεγάλωσα και έτσι θα συνεχίσω. Μέσα εκεί κάπου θα σχηματίζεται και η δική μου κουκίδα που θα παίρνει χρώματα, θα μυρίζει όμορφα, θα δημιουργεί και θα ανασένει. Θα πιστεύω στη ζωή, στο δώρο που μου δόθηκε και θα ευχαριστώ παντοτινά για ό,τι μου χαρίστηκε ή ό,τι κέρδισα με το σπαθί μου. Τι ωραία λόγια. Θα ευχαριστώ παντοτινά για ό,τι μου χαρίστηκε ή ό,τι κέρδισα με το σπαθί μου. Είναι κάρα μου εσύ! Θα παρατηρώ προσεκτικά τους ανθρώπους, τη φύση, αυτά που έχω διαλέξει να είναι γύρω μου, θα τα φροντίζω και θα προχωρώ βήμα-βήμα σε ό,τι η ζωή μου φέρει. This is the spirit, αυτό είναι το πνεύμα. Είμαι ανοιχτή στις εκπλήξεις και στα δώρα, ακόμη και στις αποτυχίες. Έτσι, ακόμη και στις αποτυχίες είμαστε ανοιχτοί. Έστω και αν μεταντρεπόμαστε και λέμε, αχ, τι έκανα πάλι. Έχω προσπεράσει άπειρες δυσκολίες μέχρι τώρα και η στιγμή που τις αποχαιρετώ μου φέρνει μεγάλο χαμόγελο και ανακούφιση. Ναι. Η στιγμή που αποχαιρετούμε τις δυσκολίες μας φέρνει μεγάλο χαμόγελο. Προσπαθώ να χαμογελάσω προσπίτα και βγαίνει μεγάλο χαμόγελο. Και μια ανακούφιση. Και μια εσωτερική περηφάνεια γιατί τα κατάφερα.
Είτε γιατί κάποιο χέρι ήταν εκεί, είτε γιατί τελικά έχω πολλές δυνάμεις μέσα μου και μπορώ να ανταπεξέλθω. Έχεις πολλές δυνάμεις μέσα σου, έχουμε πολλές δυνάμεις μέσα μας. Είμαι δυνατή και πολύ ευαίσθητη μαζί. Αυτός είναι ο συνδυασμός μου και ένας υπέροχος συνδυασμός αυτός. Δύναμη και ευαισθησία, υπέροχος συνδυασμός. Έχω φτιαχτεί από στέρεα υλικά που κάποιες φορές ο καιρός τα διαβρώνει, αλλά είναι πρόσκαιρο και επίσης επιδέχονται πολλές διορθώσεις για να αναστηλωθούν και πάλι και να είναι γερά στους αέριδες, στους σεισμούς, στις βροχές μα και τις ατέλειωτες λιακάδες. Θεά μου. Γιατί έχω γερά θεμέλια που φρόντισαν οι γονείς μου, οι δάσκαλοί μου και οι αγαπημένοι μου να βάλω. Οι ρίζες μου. Αγαπώ τη ζωή και θα παλέψω για κάθε σταγόνα της. Τι ωραίο που είναι. Αγαπώ τη ζωή και θα παλέψω για κάθε σταγόνα της. Σου εύχομαι καινούργια χρονιά να σου φέρει αγάπη, υγεία, αγάπη, αποδοχή και επαγγελματική επιτυχία. Αυτό το γράφει σε μένα η φίλη. Και σύντομα να είμαστε και πάλι ελεύθεροι από COVID και να αγκαλιαστούμε ξανά. Σ' αγαπώ πολύ και λέει το όνομά της. Είσαι φοβερή κόρη. Κόρη αρέσκεις μου. Κόρη αρέσκεις μου. Άρεσες μου. Έχει καιρό που μου άρεσες δηλαδή. Το πνεύμα σου και τα γραπηφόμενά σου, όπως και πολλοί από εσάς μου αρέσετε, ίσως όλοι. Από την παρέα μας. Τι κειμενάρα ήταν αυτή. Και επειδή είδα κάτω από το εγγλέζικο vlog ότι σχολιάσατε ότι δεν αξίζει να γράφουμε σε άνδρες email και κείμενα γιατί δεν πρόκειται να διαβάσουν. Ναι, αξίζει που το έγραψε, γιατί κάναμε εμείς αυτή τη βλογκάρα, αυτή τη βιντεάρα, τη θεματάρα. Ναι, αξίζει που το έγραψε γιατί είχε γράψει ένα υπέροχο κείμενο και αυτό το κείμενο εγώ λέω να το επισκέπτετε ξανά συχνά για να μάθει από τη δική της σοφία. Γιατί το πέρασες αυτό, είχες ανάγκη να το πέρασες. Και αν ανάγκη είχες, θα φανεί στην πορεία. Συστήνω να κάνεις ψυχοθεραπεία τώρα. Αμέσως μετά από ένα χωρισμό κάνουμε ψυχοθεραπεία. Η καταλληλότερη περίοδος τώρα για να κάνεις ψυχοθεραπεία. Και μέσα από την ψυχοθεραπεία θα μάθεις πολλά πράγματα. Εγώ όταν είχα πάει στη ψυχολόγο το Μάιο, μέσα Μαΐου, της λέω γιατί έπρεπε να το περάσω τώρα αυτό. Και επειδή πήγαινα και παλιότερα σε ψυχολόγο, μου λέει: Ξέχασες το 2016 τι σε απασχολούσε. Ξέχασες ποιοι ήταν οι φόβοι σου. Ξέχασες ποιοι ήταν τα κομπλεξιλίκια σου. Γι' αυτό. Υπάρχουν πάντα πνευματικοί και ψυχολογικοί λόγοι για αυτά που κάνουμε και για αυτά που επιλέγουμε υποσυνείδητα. Ένας άνθρωπος που είναι καλά ψυχικά, που είναι δυνατός ουσιαστικά, που είναι καλά μόνος του, δεν θα επιλέξει να παναμπλέξει με κάποιον ή κάποιαν. Που να είναι δυο λαλούν και τρεις χορεύουν, άλλα θέλω, άλλα κάνω και άλλα εννοώ. Το μεταξύ αυτή η ερωτική χημεία απίστευτη που λες δεν συμβαίνει συχνά στα ζευγάρια. Ίσως και η τιμωρία του αυτού του τύπου είναι να μην το ξανασυμβεί. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα έλεγα θέλω να δοκιμάσεις και με άλλες γυναίκες για να δεις τη διαφορά και να ξέρεις ότι δεν θα έρθεις πίσω. Ξέρεις, μην είμαστε τόσο κακές. Λοιπόν, διαφορά ηλικίας. Η γνώμη μου εμένα είναι γνωστή ότι λέγεται από τους ειδικούς σχέσεων ότι 15 χρόνια πάνω, 15 χρόνια κάτω δεν είναι τεράστια διαφορά. Είτε να είναι η γυναίκα μεγαλύτερη, είτε ο άντρας μεγαλύτερος, δεν αλλάζει γενιά και δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα 17 χρόνια, άντε 2 χρόνια είναι διαφορά από τα 15. Απ' την άλλη, έχω τη γνώμη ότι αν θα είναι κάποιος μεγαλύτερος, καλύτερα είναι η γυναίκα μεγαλύτερη. Και ο λόγος είναι ότι οι γυναίκες ζούμε περισσότερα χρόνια από τους άντρες. Συγγνώμη, έτσι είναι. Έτσι είναι οι στατιστικές. Ο μέσος όρος ζωής των γυναικών είναι μεγαλύτερος από το μέσος όρος ζωής των ανδρών. Εμένα οι δυο μου γιαγιάδες έζησαν η μία 20 και η άλλη 25 χρόνια χείρες. They survived their husbands. Έζησαν μετά το θάνατο του παππού μου η μία 20 χρόνια, τον παππούδο μου και άλλη 25. Οπότε και να βρω εγώ έναν τώρα που να είναι 16 χρόνια μικρότερος μου, πάλι θα μείνω μόνη στο τέλος. Λέμε τώρα. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, δεν είναι κακό να είναι η γυναίκα μεγαλύτερη. Δεν είναι τραγικό πράγμα. Δεν ξέρουμε πόσο θα ζήσουμε. Δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το σήμερα, πόσο μάλλον το αύριο και το μεθαύριο και μετά από 5 χρόνια και 10 χρόνια. Την ερωτική σχέση την κάνουμε επειδή αγαπούμε, ελκυόμαστε ερωτικά από έναν άνθρωπο και συνδεόμαστε ουσιαστικά με έναν άνθρωπο. Οπότε την ερωτική σχέση την κάνεις για τη γυναίκα, την κάνεις για τον άνδρα, δεν την κάνεις για τα παιδιά. Το αν μπορεί ένα ζευγάρι να κάνει παιδιά ή όχι, δεν είναι σημαντικό εάν πραγματικά αγαπιούνται, γιατί αν θέλει ο άνθρωπος μπορεί να φτιάξει οικογένεια.
και μπορεί να υιοθετήσει παιδιά. Και τα παιδιά της καρδιάς και τα παιδιά της ψυχής είναι εξίσου, αν όχι και περισσότερο αγαπητά από τα βιολογικά παιδιά. Το πιστεύω αυτό το πράγμα. Εγώ έτυχε να κάνω δικά μου παιδιά, να κάνω βιολογικά παιδιά πολύ νέα. Έτυχε. Ίσως πέτυχε κιόλας. Αγαπώ πολύ τα παιδιά μου. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» και θυμάστε και το ποίημα που ήταν στην αρχή, εύχομαι σε εκείνο, λέω σε εκείνο το ποίημα στη μητέρα μου, θα σε εκδικηθώ γλυκά και υπόσχομαι να αγαπήσω τα παιδιά μου και τον εαυτό μου όπως ποτέ δεν φαντάστηκες. Στην πορεία της ζωής μου όμως, μετά που είχα κάνει τα δικά μου παιδιά, γνώρισα άλλα παιδιά, είτε ως έφηβα παιδιά που έρχονταν στο γραφείο, είτε μέσα από διάφορες ομάδες ψυχοθεραπείας που κάναμε ή τη δουλειά μέσα από το διαδίκτυο κλπ. Γνώρισα άλλα παιδιά τα οποία θα ήθελα πάρα πολύ να μπορούσα να διοθετήσω. Θα ήθελα να διοθετήσω τουλάχιστον 1000 παιδιά. Ενώ έχω στο μυαλό μου 1000 διαφορετικά παιδιά που θα ήθελα πάρα πολύ να διοθετήσω και που τα αγαπάω σαν παιδιά μου. Και ξέρετε εσείς ποιοι είστε. Εσείς που μου γράφετε mail και γράφετε μαμά ή μάνα. Παιδιά που τα ξέρω 20 χρόνια τώρα, 15 χρόνια τώρα. Και πιστεύω πραγματικά ότι είναι ο δεσμός του αίματος κάτι, αλλά δεν είναι το παν. Ότι μπορεί και μπορεί με τα παιδιά της ψυχής και της καρδιάς να έχεις πιο πολλά κοινά παρά με τα βιολογικά σου παιδιά. Γιατί αν μη τι άλλο, τα παιδιά της καρδιάς και της ψυχής τα επιλέγεις και σε επιλέγουν. Έλεγε η φίλη μου Κατερίνα ότι πήγε να πάρει ένα σκυλάκι και την επέλεξε το σκυλάκι. Ήρθε εκείνο και την επέλεξε. Να υιοθετήσει ένα σκυλάκι και την επέλεξε το σκυλάκι. Έτσι με ένα μαγικό τρόπο, με ένα τρόπο έτσι πολύ εσωτερικό, πολύ πνευματικό, όταν γίνεται η επιλογή υιοθεσίας παιδιού, επιλέγεις πάλι το παιδί και επιλέγει και το παιδί το γονιό. Δεν ξέρουμε πώς. Όπως δεν ξέρουμε και με ποιο τρόπο επιλέγεται ποιο συγκεκριμένο παιδί θα γεννήσουμε και ποια συγκεκριμένα γονίδια δικά μας και του άλλου γονιού ή από πόσες γενιές θα πάρει το παιδί και πώς θα είναι. Μυστήρια πράγματα αυτά. Μπορεί να είναι και τυχαία, δεν ξέρω. Αν πραγματικά αγαπάς έναν άνθρωπο, συζητάς μαζί του τα θέματα που σε απασχολούν και εφόσον η κοπέλα δεν έχει δικά της παιδιά άλλα και ήταν διαθέσιμη να υιοθετήσει παιδιά, προφάσεις είναι αμαρτίες. Το πρέπει να χωρίζουμε γιατί εγώ θα κάνω οικογένεια. Ξέρετε, ξέρα μια τέτοια ιστορία. Ήταν μια κοπέλα η οποία είχε παιδιά. Παιδί, είχε ένα παιδί. Και ήταν ελεύθερη, single mother, μονογονιός. Πριν πολλά χρόνια. Και είχε γνωρίσει έναν άνδρα συνομιλικό της, ο οποίος ήταν ελεύθερος, δεν είχε παιδιά. Και έκαναν μία σχέση ερωτική, η οποία ήταν έτσι πολύ έντονη ερωτική σχέση. Τέριαζαν πάρα πολύ ερωτικά. Η κοπέλα αυτή μου λέγε εκ των υστέρων, και άκου το εσύ φίλε από την επιστολή, ότι εκείνη την περίοδο νόμιζε ότι τέριαζαν και πνευματικά και ψυχικά και συναισθηματικά, αλλά εκ των υστέρων συνειδητοποίησε ότι το ερωτικό τέριασμα ήταν αυτό, σεξουαλικό ερωτικό τέριασμα ήταν αυτό που την είχε παρασύρει και στην ουσία ως προσωπικότητες δεν τέριαζαν και τόσο πολύ. Δεν είχαν κοινά οράματα, αρχές και αξίες. Τέλος πάντων, αυτό έφερνε ως πρόφαση ότι έπρεπε να παντρευτεί και να κάνει παιδί, και παρόλο που η κοπέλα ήταν νεαρή, ήταν 25-26 ετών πόσο ήταν, και ήταν διατεθειμένη να κάνει και τρίτο παιδί, αυτός της είπε: όχι, η οικογένεια μου δεν θα σε δεχθεί που έχεις ήδη παιδί από προηγούμενο γάμο, και χώρισε. Και αυτός παντρεύτηκε, έκανε δύο παιδιά. Αυτή ήταν ελεύθερη. Μεγάλωσε το παιδί της, πήγε το παιδί της να σπουδάσει, επέστρεψε τις σπουδές του το παιδί της, παντρεύτηκε το παιδί της. Σε μια φάση τέλος πάντων, 20 χρόνια μετά, την πλησιάζει πάλι αυτός και της λέει ότι δεν μπορώ να σε ξεχάσω, σε σκέφτομαι συνέχεια, ο γάμος μου είναι στα τελειώματά του, έκανα πολύ σοβαρό λάθος τότε που δεν ήμουν μαζί σου, πήρα μια γυναίκα με κριτήριο του ότι ήταν ελεύθερη και δεν είχε παιδιά, αλλά είμαι δυστυχισμένος σε αυτόν τον γάμο κλπ. Και αυτή η κοπέλα ακολούθησε το κάλεσμα αυτού του άνδρα και μπήκε σε μια σχέση μαζί του, η οποία προφανώς ήταν εξωσυζυγική για εκείνον.
η οποία κράτησε 3-4 μήνες, αν θυμάμαι καλά. Και μετά είχε έρθει, ήρθε να τη σάσω μετά. Ήρθε σε μένα για ψυχοθεραπεία και μου έλεγε ότι ανακάλυψε εκείνους τους 3-4 μήνες που είχε αυτή τη σχέση μαζί του, ότι αυτός ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν ανελέητος γυναικάς. Ανακάλυψε ότι αυτός είχε ένα πολύ άσχημο χαρακτήρα, τον οποίο δεν το θυμόταν καθόλου από την πρώτη τους επαφή, από την πρώτη περίοδο που είχαν σχέση, ότι ναι μεν υπήρχε έντονο σεξουαλικό τέριασμα, αλλά ως εκεί. Αρχές, αξίες, αρχίδια, δεν είχαν τέτοια. Αυτή είχε τέτοια πεπόνια, περισσότερο από αυτό. Και τον χώρισε. Δεν του γράψε ούτε mail. Σιγά μην καταλάβει ο άλλος από mail. Αυτή δεν του γράψε ούτε mail, μου τα έλεγε εμένα. Και μου έλεγε, οι δυνατοί με τους δυνατούς και οι αδύναμοι με τους αδυνάτους. Οι αδύνατοι με τους αδυνάτους. Θα το πω και εγώ αυτό. Οι δυνατοί χαρακτήρες ταιριάζουν με δυνατούς χαρακτήρες. Οι αδύναμοι χαρακτήρες είτε μεταξύ τους ταιριάζουν, είτε ταιριάζουν να πας σε ψυχολόγο να κάνουν ψυχοθεραπεία. Αν είμαστε δυνατοί χαρακτήρες, ευαίσθητοι και δυνατοί, επιλέγουμε ανθρώπους που έχουν παρόμοιο χαρακτήρα. Παρόμοια αντιμετώπιση της ζωής. Αυτό είναι το πιο βασικό τέριασμα. Ναι, καλό είναι το σεξουαλικό τέριασμα να υπάρχει, οκ, το θέλουμε, ναι, αλλά τι ζωή άνθρωπος είσαι, από τι στόφα είσαι φτιαγμένος, από τι υλικά είσαι φτιαγμένος, μην σπαταλιέσαι με ανθρώπους που είναι φτιαγμένοι από κατώτερα υλικά. Φίλη που έγραψε στο mail, είσαι δυνατή, είσαι αγωνίστρια. Πιστεύω ότι αν δεν ήταν η ασθένεια και ο θάνατος της μητέρας σου και ο κορονοϊός αυτή την περίοδο, δεν θα σπαταλούσες τόσο χρόνο σε αυτό το τζαμπαμάγκα. Είσαι υπέροχη, όλα αυτά τα υπέροχα που έγραψες να ξαναδιαβάζεις, να αυτοενδυναμώνεσαι. Και τι να πω, συμφωνώ και κλείνουμε. Καλό βράδυ.